Ομολόγησε ο αγκαιοχειρούργος την ανθρωποκτονία της 36χρονης μεσήτριας μέσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στη συμπληρωματική του κατάθεση, στην οποία βρισκόταν επί μια μισή ώρα ο γιατρός, μέσα στο γραφείο της 7ης τακτικής ανακρίτριας, έπειτα από δικό του αίτημα, ομολόγησε ότι η γυναίκα πέθανε στα χέρια του, αλλά από αμέλεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός ανέφερε πως η μεσήτρια κατέληξε από την αναισθησία που της χορήγησε κατά την επέμβαση. Ο αγκαιοχειρούργος ομολόγησε ότι ο τρόπος που έδρασε ήταν κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας και πανικού. «Έκανε το παν για να την επαναφέρει», δήλωσε η δικηγόρος του, κάνοντας λόγο για εξαμελία θάνατο. «Σήμερα ο αγκαιοχειρουργός εντολέας μου συμπληρωματικά απολογήθηκε. Μετά από την πάροδο 2 μηνών αποφάσισε να πάει στον ανακριτή και να περιγράψει την πάσα αλήθεια, γιατί στην αρχή υπό το κράτος του πανικού και του σοκ είχε μια γενικότερη άρνηση στα πάντα. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε ότι οι επεμβάσεις αυτές, οι μικροεπεμβάσεις με αναισθητικό, ήταν κάτι το οποίο γινόταν πολύ συχνά στο Ιπποκράτειο και από μία αναισθησιολόγους όπως ήταν ο συγκεκριμένος, ότι λόγω της 1,5 χρόνου που έκανε εκεί ειδικότητα και έκανε χρήση αυτών των φαρμάκων ήταν απόλυτα εξοικειωμένος. Γνώριζε δηλαδή τη δοσολογία, την είχε πληροφορηθεί από τους αναισθησιολόγους και επίσης ότι υπήρχε και πρόσβαση βέβαια στα φάρμακα. Γι' αυτό και το είχε, ότι είχε, γι' αυτό και είχε το αναισθητικό. Είχε συνεννοηθεί με το θύμα, το οποίο απέτησε να πάρει μια προνάρκωση για να μην πονάει, φοβότανε τις ενέσεις, την οποία και έδωσε. Από την ιατροδικαστική έκθεση, την τοξικολογική εξέταση και εν γέννη όλα τα έγγραφα της ηχογραφίας, φαίνεται, αποδεικνύεται, όπως θέλετε πείτε το, ότι δεν υπήρχε θάνατος εκ προθέσεως, δηλαδή δολοφονία εκ προθέσεως, υπήρχε μια εξαμελίας, τέλος πάντων, ένας εξαμελίας θάνατος. Αυτός είναι ο σωστός νομικός χαρακτηρισμός. Φαίνεται από όλη την δικογραφία. Η ανακρίτρια προσπαθεί να βρει και άλλα αποδεικτικά στοιχεία και πιστεύω ότι θα βρει και αυτά τα οποία εμείς ζητήσαμε να ψάξει. Τα οποία αποδεικνύουν τον ισχυρισμό μας ότι όντως γινόντουσαν επεμβάσεις με χρήση αναισθητικών χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγων. Σας δηλώνω ότι ο εντολές μου είναι συντετριμένος για το θάνατο της κοπέλας. Ήταν το μόνο πράγμα το οποίο όχι απλά δεν ήθελε να κάνει, ούτε καν το διανοούταν ότι μπορούσε να συμβεί. Γι' αυτό το λόγο και έκανε τη χρήση των αναισθητικών. Σας δηλώνω ότι έκανε το παν για να την επαναφέρει όταν κατάλαβε ότι τη χάνει. Δυστυχώς η άπνοια την οποία έκανε. Ο 38χρονος κρίθηκε εκ νέου προσωρινά κρατούμενος μετά και τη συμπληρωματική του κατάθεση με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.